Όταν έγινε η υπόθεση της Outlook πριν από το 2003, μια ομάδα καλλιτεχνών και ανθρώπων που είχαμε κάποια σχέση με, με όλη αυτή το εικαστικό γίνεσθε, σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι που να ξεπερνούσε λίγο την διαμαρτυρία και να δημιουργηθεί κάτι το οποίο να υπήρχε μια διαρκής τροφοδότηση κάποιων πληροφοριών και κάποιων διαδικασιών. Και κινηθήκαμε με τρεις βασικούς στόχους. Ο ένας ήταν ότι προσφύγαμε στο σύνολο του πολίτη για να έχουμε κάποια γνωμοδότηση πάνω στο μήπως ήμασταν και εμείς παράνομοι σε σχέση με το πώς κατεβαίνει ή ανεβαίνει ένα εργοτέχνης. Ένα δεύτερο που κάναμε ήταν ότι εκδόθηκε ένα βιβλίο το οποίο κινηθήκαμε στην έκδοση ενός βιβλίου που θα μάζευε όλο αυτό το υλικό. Και ένα τρίτο, το οποίο θεωρώ έτσι και θα παρουσιάσω τώρα εδώ, και το οποίο ουσιαστικά δεν έχει τελώσει γιατί θέλει διαρκώς παρουσιάζονται περιπτώσεις και από το παρελθόν και από το παρόν. Είπαμε, γιατί όταν το πρώτο ξεκινήσαμε αυτό, το πρώτο που μας είπαν ήταν ότι δεν υπάρχει λογοκρισία στην Ελλάδα. Και αυτό, όσο και αν φαίνεται παράξενο, όταν ξεκινάς για να επιχειρηματολογήσεις, πρέπει να αρχίσεις να μιλάς με υποθέσεις, να μιλάς και με ένα πιο επιστημονικό και τεκμηριωμένο λόγο. Εκεί πρέπει να πω ότι με τον Λεωνίδα τον Καραμπίνη, που ήταν ο άλλος εικαστικός της παρέας, τον Δημήτρη τον Χρυσόπουλο και τον Γιάννη Σταυρακάκη, κάναμε μια ομάδα εργασίας, στην οποία, ας το πούμε έτσι, εγώ είχα τον πιο έτσι ερευνητικό και δετεκτευίστικο ρόλο. Πρέπει να γράψω, μπορεί να γράψω ένα βιβλίο για το πώς γράφτηκε, γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Εδώ θα σας παρουσιάσω εντάχει κάποιες περιπτώσεις εικαστικής λογοκρισίας. Το λέω μάλιστα στην κοινότητα, γιατί είναι τόσο μεγάλο το υλικό που οι 20 που έχουμε εδώ θα μπορούσαν να είναι 120 άνετα. Λοιπόν, αυτό εδώ, μερικές εικόνες που έχουν αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, όπως αυτό εδώ είναι από αυτά που εγγράφονται οι σφραγίδες πάνω στα γράμματα που θέλουν να τις εξορίσεις, από ένα εστράτηνο συγκεκριμένο. Μιλώντας για Καρδιώτη και επειδή το Φελικητή έχει πια και διδάσκος η Φλόρινα, όλο αυτό το κλίμα που αναφέρθηκε πριν είναι ακόμα ζωντανό, βέβαια δεν έχει αυτή την οξύτητα. Για παράδειγμα, όταν πέθανε ο Αγγελόπουλος, κανένας φορέας δεν είπε κάτι, εκτός από το Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει κέντρα στην Κοζάνη, είχε αυτή τη σημασία του. Εδώ έχουμε φωτογραφίες του Νίκου του Παναγιωτόπουλου που δείχνει αποτύπωση το πρωί που έγινε αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, με το που πήγε να κάνει το πρώτο βήμα, την πρώτη λήψη για το μετέωρο βήμα του Πελαγού και έχοντας αναμορφώσει όλη την περιοχή γύρω από το ποταμό Σακουδέμα, υπήρξαν αυτά τα εκπληκτικά λάβαρα, τα οποία και ήχοι από την Μητρόπολη που απαγορεύουν ουσιαστικά να προχωρήσει στην ταινία. Σατανικό κράτος, εόκανα, αρχαία, διεθνισμός, ανθεληνισμός. Εδώ έχουμε, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο, δηλαδή οι αστυνομικοί φυλάνε τον Αγγελόπουλο από κάποιους που φυλάνε Θερμοπύλη. Εδώ από κάποιους ανθρώπους έχουμε εδώ που δεν ήταν ας πούμε επαγγελματίες φωτογράφια, αλλά είχαν έτσι πολύ ωραίο ντοκουμέντο. Εδώ βλέπουμε γίνανε διαδήλωση και αντιδιαδήλωση. Εδώ βλέπουμε τη διαδήλωση και από την άλλη μεριά τη διαδήλωση κατά του έργου και την αντιδιαδήλωση που ήταν κυρίως άνθρωποι συνεργείου αλλά και άνθρωποι της Φλόρινας. Κάποια στιγμή έχουμε αυτή την πολύ έτσι ενδιαφέρουσα φωτογραφία για την οποία μπορούμε να μιλήσουμε πολλή ώρα. Ποιος υπερασπίζεται, τι πια ιερά και βλέπουμε ότι κάποια στιγμή πιαστήκε και στα χέρια, δηλαδή έπεσε και ξύλο. Εντάξει, εδώ πέρα αυτό το PowerPoint που έχω εδώ πέρα είναι λίγο πιο εκτεταμένο γιατί έχει κάποιες αναφορές ιστορικές σε σχέση με αυτά τα γεγονότα. Πάντοτε αμφισβητείτε και λέμε τι είναι να πέσει ένα έργο τέχνης, όπως πούμε στην πλατεία Βαντόμ, όπου Κουρμπέ, ο μεγάλος ζωγράφος, ήταν πρωτοστάτης στο να πέσει μια τέτοια. Ή ξέρω εγώ η στήλη του Νέλσονα στο Δουβλίνο. Είχα προσωπικά μια βιωματική πορεία γιατί κατά κάποιο περίεργο τρόπο είχα πέφτει συνέχεια σε υποθέσεις λογοκρισίας. Δεν σπούδαζα στο Σικάγο και είχα πέσει στην πολύ σημαντική υπόθεση αυτή εδώ, What is the proper way to display a US flag, όπου ο Dred Scott, ένας σημαντικός καλλιτέχνης, φοιτητής τότε, στο χώρο του Πανεπιστημίου, είχε κάνει αυτό το έργο. Και έλεγε με αυτό το ερώτημα, What is the proper way to display a US flag. Έτυχε να είμαι αυτό της μάρτυρα, γι' αυτό το αναφέρω, ότι με ενδιαφέρει πολύ σαν καλλιτέχνης η βιωματική σχέση.
Και μάλιστα όταν το ξεκινήσαμε είχαμε δηλαδή από μια μεριά το πόλο των καλλιτεχνών που θέλαμε να τα κατεβάσουμε όλα, ξέρω εγώ, και είχαμε και τους επιστήμονες οι οποίοι τέλος πάντων μας συγκρατούσαν και προσπαθούσαν να μας πείσουν να δημιουργήσουμε επιχειρηματολογία. Και αυτό το δίπολο βοήθησε καλά γιατί λειτουργήσε εξισορροπιστικά. Αυτό που βλέπετε είναι το αντίστοιχο που έγινε με τον Αγγελόπουλο δύο χρόνια πριν το χαζίσει στο Σικάγο. Δηλαδή, με το που τοποθετήθηκε η σημαία κάτω, πήγανε απόστρατοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τους οποίους οι Αμερικάνοι έχουν κάνει σαν ιερά πρόσωπα, αποδώσαν τη μέση σημαία και μάθη τη μαζέψαν. Έβαλε ο καλλιτέχνης πάλι τη σημαία, επανειλήφθη τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα κατεβήκανε ορδές κυριολεκτικά από όλες τις μεσανατολικές πολιτείες, το οποίο ξέρει μεσανατολικές πολιτείες, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει, οι οποίοι παρατασσόντουσαν μπροστά από τη σχολή. Η σχολή λειτουργούσε μόνο 3 ώρες την ημέρα. Φέρανε μηχανήματα κατά τη διάρκεια της έκθεσης που να περνάς από έλεγχο σωματικό. Υπήρχαν απειλές για βόμβες και απειλές για βόμβες στην Αμερική, είναι σοβαρές απειλές, δηλαδή μπορούσαν να συντάξουν στον αέρα τα πάντα δηλαδή. Και ζούσαμε σε ένα κλίμα τρομοκρατίας. Ξαφνικά είχαμε έρθει και μάλιστα και πρώτα ξανά μέχρι την Ελλάδα για να σχολάσει και βρέθηκε σε μια κατάσταση κυριολεκτικά εμπόλεμη που κράτησε όσο κράτησε η έκθεση. Αυτό βέβαια που και αυτή είναι η αναφορά, υπήρχε αυτή η ιστορία όπου δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο δίκτυο που προστάτευε την ελευθερία της τέχνης και υπάρχει ακόμα και τώρα. Αυτά είναι διάφορες υποθέσεις τώρα, προτιμώ να πάμε λίγο στα ελληνικά παραδείγματα. Το βασικό εμένα σαν καλλιτέχνη, όταν βλέπω τη λογοκρισία, είναι ο άδειος στίχος. Δηλαδή εμένα αυτό το πράγμα, τι να πω, με εκνευρίζει απόλυτα, να πω το πιο ήπιο. Δηλαδή αυτός είναι ο χώρος της Outlook, όπου έχει φύγει το έργο, όπως βλέπετε εδώ, εκεί, και έχει μπει το σημείωμα του Οργανισμού για τη Διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού. Εδώ τώρα όλα αυτά τα πράγματα παίζουν έναν άλλο ρόλο. Και υπάρχει μια φωτοτυπία στη θέση του έργου. Εδώ πέρα είναι η υπόθεση της Χρήσπη, όπου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στο ΕΑΤΕΣΑ, έχει σημασία αυτό, όπως η Outlook έγινε στην Καλών Τεχνών, δεν έγινε σε κάποιο άλλο, έγινε στην ΑΟΤΑ Σχολή Καλών Τεχνών. Δεν είναι, όχι ότι κάποια πράγματα έχουν ακόμα πιο εμβληματική σημασία. Αυτό γίνεται στα κελιά του ΕΑΤΕΣΑ. Εκεί πέρα που υπήρχαν τα κελιά του ΕΑΤΕΣΑ, πάει κάποιος και κατεβάζει έργο. Και αφήνει αυτό το σημείο. Εδώ πέρα, μια άλλη υπόθεση του Βαφιάδη, αυτό βλέπετε είναι πάλι ένας άλλος στίχος. Αυτά εδώ τα διακοσμητικά έχουν αφαιρεθεί γιατί επικονίζανε ποιητές μέσα σε μια εκκλησία, σύγχρονους Έλληνες ποιητές. Και αυτό για κάποιο λόγο θεωρήθηκε η ιεροσυλία. Η υπόθεση Βαφιάδη. Αυτό είναι από μια δράση τέλος πάντων που έγινε όταν υπήρξε μια αντίστοιχη υπόθεση τη Στεφανή. Στο Αρταθήνιο, όπου τέλος πάντων κάποιος καλλιτέχνης κατέβασε το έργο και έγραψε αυτό το πράγμα του, αυτή είναι μια λογοκριμένη έκθεση. Επομένως αυτή η εικόνα του άδειου τείχου είναι κάτι το οποίο μας σωθεί εμάς σαν καλλιτέχνη και πρέπει να μας σωθεί σε μια αντίδραση, γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή ό,τι κάνεις, ό,τι δουλεύεις οντολογικά σαν καλλιτέχνης, ξαφνικά ακυρώνεται. Και υπάρχει ένα σημείωμα στη θέση αυτού του πράγματος. Και πρέπει να πω ότι το σημείωμα είναι μια πρωτοτυπία μεταπολιτευτική. Πριν, απλά παίρνουν και κατεβάζουν τα έργα. Τώρα, κατεβάζουν το έργο, αλλά αφήνουν και τα σημείωματα. Λοιπόν, η λογοκρισία βέβαια αυτό είναι κάποιες ιστορικές αναφορές. Η έννοια του διαφορετικού πάντα έπαιζε ένα ρόλο. Μια πρώτη υπόθεση που είχε γίνει είναι την υπόθεση που βγαίνει. Όπου στο δίκο της εποχής δεν επετράπη να εκτεθούν τα έργα αυτά αυτήν την τελευταία περίοδο του Μπουζιάννη. Είμαστε 49. Ο Μπουζιάννης, καταλαβαίνουμε, υπήρχε μια δημοκρατία στην Αθήνα μεγάλη, πάει να κάνει έκθεση στο Παρνασσό. Τότε οι καλλιτέχνες δεν κάνανε εύκολα ατομικές εκθέσεις, έκαναν μια-δυο ατομικές εκθέσεις όλη του τη ζωή. Και κατέβηκε το έργο γιατί η ζωγραφική του δεν έμοιαζε με όλες τις άλλες που είχε γνωρίσει. Ένα περίπολο πέρναγε, είδε αυτή τη ζωγραφία την κατεβάζει από τον Παρνασσό και πριν πάει στο Παρνασσό την κατέβασε την έκθεση. Τέλος πάντων, με κάποιες παρεμβάσεις κλπ. Τελικά η έκθεση πραγματοποιήθηκε. Αυτή θεωρείται έτσι και η αρχή του αρχείου μας. Βεβαίως έχουμε την περίοδο 45-74 με την περίοδο αυτή της απόλυτης λογοκρισίας, με όλα αυτά τα λογοκρίθη, όπου μια εμβληματική έτσι ιστορία είναι με όλο αυτό το υλικό το οποίο το έχουμε πάρει από το Μουσείο των Λακισμένων. Έχουμε εδώ πέρα στο Τρίκερι, όπου δεν είναι εδώ πέρα βέβαια η χωριά της Σισμάνη, αλλά αυτός είναι ένας πίνακας που ζωγράφησε η χωριά της Σισμάνη, μια Ελληνίδα ζωγράφος εξόριστη μαθήτρια του Μπουζιάννη, που αλληλογραφούσε με τον Μπουζιάννη εκείνη την περίοδο. Περισσότερο ο Μπουζιάννης βέβαια όχι πολιτικά την υιοθετούσε και κάτι σαν καλλιτέχνης και σαν ένας άνθρωπος που είχε την εμπειρία και τη συμπαραστεκότανε
Και ζωγράφησε αυτό το πίνακα που ουσιαστικά ήταν το ντοκουμέντο που κατέγραφε ότι εκεί πέρα γινόταν καταναγκαστική εργασία. Γι' αυτό το έργο, το έργο κατασχέθηκε, αυτό είναι ξαναζωγραφισμένο έργο αργότερα, και ξυλοκοπήθηκε, βασανίστηκε και μπήκε στην απομόνωση για χρόνια. Δηλαδή υπήρχε, μπορούμε να αναφέρουμε τέτοια αρκετά επεισόδια από εκείνη την περίοδο. Η υπόθεση Νόντα του 52, δηλαδή ταυτόχρονα να έχουμε στον Αϊστράτη από τη μία, στην υπόθεση Νόντα, έχουμε ένα ζωγράφο ο οποίος ζωγραφίζει στο Παρίσι, κοσμοπολίτης πολύ, ο οποίος κάνει έργα τα οποία είναι, ξέρω, είναι δηλαδή κάτι σχεδόν όταν βλέπετε την έκθεση που θα τη δούμε εδώ. Εδώ βλέπετε, τα μικρά τα έργα είναι πίνακες από το Μοπαρνάς, ό,τι πιο ηλιακό και ξέρω, σε ερωτητικό του Παρισιού, και δίπλα σε αυτά έχει αυτά τα τεράστια έργα. Τα οποία είναι ουσιαστικά τα μόνα έργα της περιόδου και είναι τεράστια, είναι μεγάλα. Όταν τα εξέθεσε αυτά πάλι στον Παρνασό, έγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο και υπήρξε τεράστια συζήτηση για το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να εκτεθούν. Τελικά, εκείνο το οποίο έγινε είναι ότι στα έργα αυτά βάλανε φύλλο οικής, κυριολεκτικά. Αυτό καταγράφεται στον τύπο, δυστυχώς δεν υπάρχει, δεν μπορείς να βρούμε φωτογραφία. Αλλά καταγράφεται στον τύπο της εποχής και σε μαρτυρίες των συγγενών. Λοιπόν, εδώ έχουμε την υπόθεση Γιάννη Τσαρούχη, όπου για το έργο αυτό, το έργο προσέβαλε το ελληνικό ναυτικό και η ναυτική αστυνομία ήταν αποφασισμένη να τα κάνει παράλληλα, δεν το ξεκρεμούσε. Καταλαβαίνουμε τώρα. Από εκεί και πέρα, δηλαδή υπήρχε ένα διάχυτο κλίμα διαφόρων λογοκρισιών, πηγαίνουμε σε μια υπόθεση, την υπόθεση Καραβέλα, η οποία Καραβέλα είναι πραγματικά μια μεγάλη αγωνίστρια, και η οποία, όταν της πήρα συνέντευξη, μου είπε ότι είναι ένα έργο το οποίο ουσιαστικά δεν εκτέθηκε ποτέ. Δηλαδή, ήταν μια εγκατάσταση στον χώρο, η οποία ήταν πάρα πολύ τολμηρή. Ήταν στο Hilton, σε μια αίθουσα τότε, το Hilton τότε φιλοξενούσε εκθέσεις πολύ πρωτοποριακές, και είχε αυτό το κελί, που μέσα στο κελί είχε μια ηλεκτρική καρέκλα, δεν το έχω εδώ πέρα. Και πρόλαβα να το φωτογραφίσει με μια σπρώμαυρη φωτογραφία όταν τελείωσε το έργο, την εγκατάσταση. Πήγε για ύπνο και την άλλη μέρα που ξύπνησε έγινε αυτό που λέει, ότι το μόνο που είδα ήταν αυτό. Από αυτό το πολύ σημαντικό έργο της ελληνικής τέχνης, αυτό είναι που έχει σωθεί. Δηλαδή, έφυγε και όταν επέστρεψε υπήρχε μόνο η μοκέτα του Χίλτον. Η Καραβέλα είναι η μόνη που έχει λογοκριθεί και επί δικτατορίας και επί δημοκρατίας. Λίγα χρόνια αργότερα έκανε ένα δρόμενο το οποίο ήταν με όλες τις εικόνες του εμφυλίου πολέμου, τότε δεν είχε αναγνωριστεί εθνική αντίσταση, και υπήρχε Επιτροπή Λογοκρισίας, η οποία λεγόταν Επιτροπή Λογοκρισίας, και επειδή σε ένα από αυτά τα έργα που είχε εξέδεται και ένα, πώς το λένε, ένα φιλμάκι, στο οποίο ήταν η πρώτη φορά που γινόταν καταγραφή των ανθρώπων που είχαν πολεμήσει είτε στον εμφύλιο είτε στην εθνική αντίσταση. Για φράσεις σαν και αυτές, που το θεωρώ συγκλονιστικό δηλαδή, ότι για αυτή τη φράση λογοκρίθηκε έργο. Τους νεκρούς, άλλοι τους λέγαν 200, άλλοι τους λέγαν 300. Και έχει όλες αυτές τις φράσεις, όπου βλέπουμε οι φράσεις για τις οποίες λογοκρίθηκε και υπάρχει στο αρχείο αυτό, όλα αυτά μπορείτε να διαβάσετε από δύο προφορικά. Λοιπόν, όπως μια φράση, τον Αύγουστο του 45 πιάνεται ο μεγάλος αδερφός μου και βασανίζεται από τους Έλληνες εθνοφύλακες, στις 14 Σεπτέμβρη του 45 πιάνομαι εγώ. Μετά ο εμφύλιος και δεν μπορούσε να αντέξει ο κόσμος να βασανιστεί και τις εκτελέσεις. Αυτή είναι η φράση για την οποία λογοκρίθηκε τώρα και δεν επιτρέπει να προβληθεί. Θα ήταν μετά το 50. Τα παιδιά αυτά ήταν όλα ανήλικα, ήταν αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού. Το 48 περνάω στρατιωτικείο. Έζησα τα φοβερά γεγονότα της Πακρονήσου, οι ασφαλίτες άρχισαν να βάζουν με τα πυροβόλα, σε 10 λεπτά είχαμε 7 νεκρούς. Και βέβαια την φράση αυτή που σας είπα πριν, τους νεκρούς άλλοι τους λέγανε 200, άλλοι τους λέγανε 300. Για αυτή τη φράση το 78 δεν επετράπη να γίνει αυτή η ταινία. Κατά τη διάρκεια της Χούντας μια υπόθεση έτσι σημαντική ήταν η υπόθεση Δημήτρη Σαβρανίδη, όπου ο Πάπαλης και ο Καραπαναγιώτης συλλάβανε ορισμένους από τους θεατές μιας έκθεσης που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων, όπου μεταξύ άλλων υπήρχαν τέτοια πόστερ. Αυτές είναι ουσιαστικά υποθέσεις λογοκρισίας μέσα στην Χούντα, δηλαδή να πάνε και να κατεβάσουν το έργο. Δεν είναι πάρα πολλές, μία από αυτές είναι αυτή. Και η άλλη, επίσης πολύ σημαντική, ήταν της Καραβέλα, του Σαπρανίδη και του Δεκουλάκου,
κάποια επεισόδια αήθη για την καλλιτεχνική μας ζωή με τη Ματέως Αντέκριος. Είναι η μόνη αναφορά της Ελένης Βακαλό πάνω στο γεγονός που υπάρχει στον τύπο. Έχει μπορέσει να περάσει. Ποια έργα ήταν αυτά τα έργα. Είχε την τόλμη ο Δεκουλάκος να δείξει ουσιαστικά σε μεγάλες αερογραφίες, με αερογράφο έργα μάλλον, το τι είχε γίνει στα βασανιστήρια της Πάλαγκας και όλα αυτά τα σχόλια πάνω στο μιλιταρισμό. Από η επόμενη εξυπόθεση που είναι συγκλονιστική, ίσως μια από τις πιο εμβληματικές και για να μπορέσουμε να την διακριβώσουμε, μας πήρε πάρα πολύ χρόνο, είναι η υπόθεση της Λάρισας. Γιατί ένα από τα βασικά κομμάτια που προσπαθούν κάθε φορά να ξεπεράσουν, να δικαιολογήσουν τη λογοκρισία, επειδή σύμφωνα με το Σύνταγμα στη μεταπολίτευση η τέχνη ελεύθερη, είναι ότι να αποδείξουν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τέχνη. Επομένως, ο εν λόγω πίνακας δεν αποτελεί έργο τέχνης, κατά την έννοια του άρθρου τάδε τάδε, και προσβάλλει το κοινό αίσθημα. Επομένως, ακόμα και αν πάρει 500 καθηγητές πανεπιστημίου, 10.000 ζωγράφοι που αυτό είναι έργο τέχνης, δεν θα το δεχτεί το δικαστήριο. Και σε αυτή την περίπτωση, έχω την περίπτωση, δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί δεν μας το επιτρέπει, αλλά ταυτόχρονα μπορώ να το πω, γιατί υπάρχει στα τέτοια, στα αρχεία. Εδώ πέρα βλέπω την εφημερίδα Ελευθερία, εδώ πέρα διπλώνουν το έργο. Θα πω ποιο έργο είναι. Εδώ πέρα ο ζωγράφος δικάζεται. Αυτή είναι η εμβληματική φωτογραφία της λογοκρισίας στην Ελλάδα. Δηλαδή στο εδόλιο ο ζωγράφος και δίπλα το έργο. Τι είναι αυτό το έργο. Αυτό ο ζωγράφος είχε κάνει γύρω στα 30 με 40 έργα. Τα περισσότερα αυτά απεικονίζαν φαρούς. Το ένα έργο για το οποίο θα σας πω απεικόνιζε κάτι άλλο. Στο τέλος, τα έργα τα υπόλοιπα έφτασε η υπόθεση από το πρωτόδικο στον Άριο Πάγο μέσα σε 3 χρόνια. Καταρρίφθηκε κάθε ρεκόρ. Στο τέλος καταδικάστηκε. Αυτό το έργο που βλέπετε είναι ένα έργο που κατασχέθηκε σαν πιστήριο εγκλήματος. Και παρέμεινε και κατά πάσα πιθανότητα καταστράφει ως πιστήριο στα γραφεία της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε και κατεστραμμένο έργο. Αυτό είναι το έργο. Τι έργο ήταν αυτό. Ο Χατζηνίκος ήταν από τη Λάρισα, από τον Αγιώκαπο. Και είχε δει μικρό παιδί, μια κοπέλα η οποία είχε πάει με κάποιον και είχε μείνει έγκυος και επειδή δεν άντεχε την τροπή, είχε πέσει ένα πηγάδι. Πέφτοντας το πηγάδι, ο νέος τότε, 10 χρονών, παιδί μάλλον, Χατζηνίκος, είδε να την βγάζουν από το πηγάδι και να την βάζουν και να την τυλίγουν σε ένα άσπρο σεντόνι. Και έκανε ένα πίνακα το κατωσέντονο, που είναι αυτό που βλέπετε, όπου σε αυτό το τεράστιο λευκό πεδίο είχε στο κέντρο ένα ζευγάρι να συγκραγκαλιάζει. Αυτό ήταν το έργο. Και έχει σημασία ότι αυτό το έργο ήταν και σε, από όλα αυτά τα έργα, ο Γρίβας, ο αλλιοφραγίτης, επέλεξε αυτό. Λοιπόν, έχουμε την υπόθεση Ταμάρα, που έγινε μια έκθεση Ινδονησιακής τέχνης και θεάτρου και ο Χριστός τότε στη Λάρισα θεωρήθηκε ότι ήταν μαύρος και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε την υπόθεση Ελευσίνας που κάποιος κρέμασε ένα προφυλακτικό και μέσα έβαλε τις φωτογραφίες, προφυλακτικά και έβαλε τις φωτογραφίες του φίλου του και πήγαν μέσα από το Δήμο και τα κατεβάσανε. Την υπόθεση Χάρη Μαύρου που έδειχνε στο καρναβάλι της Πάτρας, κάνω μια έκθεση το καρναβάλι και έδειξε αυτές τις εικόνες και τις κατεβάσανε. Την υπόθεση του Βούλγαρου καλλιτέχνη του Κεζάρ Μπογιατίεφ που έδειξε αυτούς τους χάρτες να αμφισβητούμε στις περιοχές και δεν το επέτρεψαν να τις εκθέσει και στην Καβάλα τις κατεβάσανε. Έχουμε την υπόθεση Αουτλούκ του Ντεκορτιέ, τη γνωστή υπόθεση. Αυτά όλα υπάρχουν καταρχήν. Την υπόθεση της Δέσποινας Χρήστου που έδειχνε τη διαφθορά της Εκκλησίας στις πίσω γωνιές του Ξηρή, που πολλά από αυτά τελικά αποδείχθηκαν ότι ήταν στο οποίο θα έχει προφητεύσει. Και αυτό κατεβάστηκε. Την υπόθεση του Χάντερερ με τη ζωή του Χριστού. Την υπόθεση του Δημήτρου Φετίου, που είναι η πρώτη υπόθεση στην Ελλάδα που αφορά την ψηφιακή λογοκρισία. Το Άρταρτ είναι με το έργο της Στεφανή. Και την υπόθεση του Βαθιάδη που ζωγραφίζει μια εκκλησία και βλέπετε εδώ πέρα έχουν αφαιρέσει τους ποιητές και έχουν μείνει οι καινοί τείχοι και διάφορα άλλα. Και γενικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι και βέβαια η κορυφαία λογοκρισία που γίνει είναι με το κάψιμο του Ελληνής από τον όταν προβλήθηκε το έργο του Μάρτιν Σκορτσέζε. Για μένα λοιπόν σαν καλλιτέχνη και σαν ερευνητή πια, αυτές οι εικόνες είναι απολύτως ερευνητικές, διανύουν όλη την ιστορία μας και καθεμία από αυτές έχει και είναι και σχεδόν συγκινητικό τώρα να τις βλέπεις όλες αυτές και κάθε μία κρύβει μια ιστορία. Μπορώ να πω ότι
όλα αυτά τα στερεοτυπικά του καλλιτέχνου που ήθελε να γίνει διάσημος και ξέρω, δεν υπάρχουν. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες, και σαν καλλιτέχνες πρέπει να το πω, δεν περάσαν καθόλου ωραία σε αυτή την ιστορία. Καθόλου ωραία. Δηλαδή και έχει μείνει τραύμα και κάποιοι από αυτούς εγκαταλείπαν την τέχνη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα έργο το οποίο συνεχίζεται. Καλό όσους ξέρουν και άλλες υποθέσεις με χαρά να τις περιλάβουν στο αρχείο μας, για να μεγαλώσει αυτό το πράγμα και να γίνει ένα ντοκουμέντο και ένας άλλος τρόπος ανάγνωσης όχι μόνο της ελληνικής ιστορίας, αλλά και της ελληνικής τέχνης. Γιατί μέσα από αυτόν τον τρόπο μάθαμε σαν καλλιτέχνες και ένα διαφορετικό τρόπο να διαβάζουμε την ελληνική τέχνη. Ευχαριστώ πολύ.